περίσσια ιωδίου ή η έλλειψη ιωδίου που έχουμε στις τροφές μας και στο περιβάλλον παίζουν σημαντικό ρόλο. Στα βουνά συνήθως έχουν ξεπληθεί με τις χιλιετηρίδες, με τους πάγους που υπήρχαν παλιά τα βουνά από το ιώδιο και έχουν ιωδοπαινία. Στη θάλασσα έχουμε περίσσια ιωδίου. Στα βουνά έχουμε λιγότερο ιώδιο, στη θάλασσα έχουμε περίσσια. Και οι δύο περιπτώσεις είναι αιτία για να γίνει μια θυροειδίτης, μια φλεγμονή του θυροειδή, αυτοάνωση, η οποία σιγά σιγά καταστρέφει το θυροειδή. Και καταλήγουμε σε υποθυροειδισμό ή από τις σουλές που δημιουργούνται μέσα στο θυροειδή, σιγά σιγά περικλείεται ένα κομμάτι του θυροειδή, το οποίο μπορεί να πάρει μία αυτονομία και να γίνει και αναρχικό και οτιδήποτε άλλο. Στην Αρκαδία είναι μια ορεινή περιοχή η οποία μπορεί να είχε ιωδοπαινία, αλλά σήμερα δεν υπάρχει πραγματικά ιωδοπαινία σε κανένα μέρος των ανεπτυγμένων χωρών. Και αυτό οφείλεται διότι στην ιωδίωση πολλών τροφών. Καταρχήν, παίρνουμε ιωδιωμένο αλάτι. Δεύτερον, τρώμε τροφές οι οποίες ανεαγροτικά προϊόντα έχουν αρκετό ιώδιο. Δεν είναι πλέον τα εδάφη τόσο εστερημένα με τα λιπάσματα που δίνουμε από ιώδιο. Και δεν έχουμε ιωδοπαινία. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι εδώ είναι, έχουμε ιωδοπαινία και γι' αυτό έχουμε πολλά περιστατικά θυροειδοπαθειών, όπως με ρωτήσαν κάποιοι άνθρωποι. Πλέον, δεν ξέρω αν υπάρχει γονιδιακός χαρακτήρας, έχει βρεθεί ότι υπάρχει κάποια κληρονομικότης στο θέμα των θυροειδοπαθειών και γι' αυτό ρωτάμε το κληρονομικό νομιστικό. Πάντως, είναι σχετικά ανεπτυγμένη, πιο συχνή η επίπτωση των θυροειδοπαθειών στην περιοχή της Αρκαδίας.